centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Είναι ο Δήμαρχος Καστοριάς στη γραμμή μας, ο οποίος βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μανθούλη, όσο καλή μπορεί πραγματικά, να είναι. Πραγματικά, έλεγα νωρίτερα, είναι πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις τι άλλο μπορεί να ξημερώσει αυτό το τόπο. Και το κακό είναι ότι αυτό το καλή μέρα και που λέμε πόσο μπορεί να είναι καλή, το λέμε συχνά τον τελευταίο καιρό. Ναι, δυστυχώς. Ναι. Πρωτόγνωρες καταστάσεις για μία ακόμη φορά, πρωτοφανείς καταστάσεις. Σοκαρισμένοι είμαστε όλοι. Σε όποιον και να το πεις και να μην το γνωρίζει, δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό που έγινε. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε και δεν μπορούμε να εκφράσουμε, να εκφραστούμε, να μιλήσουμε. Χάνονται τα λόγια. Υπάρχει, τι να σας πω. Τι βλέπετε αυτή ένα την ώρα εκεί, γιατί είστε από τις 2,5 ώρα με ενημέρωσε ο κύριος Τσανούσας. Ο κύριος Λίτσκας, που είναι αρμόδιος για τα θέματα της πολιτικής προστασίας, που ενημερώθηκε από την πυροσβεστική. Έφτασε στο σημείο ο κύριος Λίτσκας, ήμασταν σε επικοινωνία, εγώ ήρθα 4,5 ώρα εδώ, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να συμβράμουμε με κάτι, δηλαδή δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι. Η πρώτη εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, μόλις το είδατε. Σοκ, απίστευτο πράγμα. Μου θυμίσε αυτά που είχαμε ζήσει το 2001, όταν είχαν καταρρεύσει τα Twins στην Νέα Υόρκη. Ίδια εικόνα, είναι ίδια εικόνα καταστροφής και μιλάμε για μια εικόνα όμως που την βλέπαμε εμείς καθημερινά, για ένα κτίριο σήμα κατά τεθέν της περιοχής μας. Και της τουριστικής ανάπτυξης της Καστοριάς, διότι αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Σμαρόπουλο, ουσιαστικά η μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα του κύριου Τσάμι ήταν η πρώτη για το νομό μας, έδειξε το δρόμο για την τουριστική ανάπτυξη, την μαζική στην Καστοριά. Είναι πρωτοπόρος αυτά τα πράγματα. Και το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο οπωσδήποτε οδήγησε αυτή την κούρσα. Έτσι ακριβώς. Και επειδή τη χάνει να έχουμε και μια συγγενική σχέση με τους ιδιοκτήτες, είναι ακόμη μεγαλύτερη το σοκ. Και ο καθένας έχει να θυμάται κάτι από αυτό το ξενοδοχείο. Είναι πολύ σκήτικο. Την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Νατσούλη, ήμουν στην Αθήνα και δύο άνθρωποι, δύο υπάλληλοι υπηρεσιών, υπηρεσιακοί παράγοντες δηλαδή, μου ανέφεραν από την Καστοριά για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο που όταν ήρθαν Καστοριά, δηλαδή όποιος έλεγε ήρθα στην Καστοριά είχα μείνει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αλλά μιλάμε για μια εικόνα που σοκάρει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Το ευτύχημα να πω, το καλό δηλαδή είναι ότι δεν ήταν σε λειτουργία, δεν υπήρχαν ανθρώπινες ζωές και πριν από λίγο πέρασε και ο σεβασμιότατος από τα Γραδενά. Ο τοποτηρητής της Μητροπόλεως μας. Ο τοποτηρητής, τον οποίο θα έχω τη χαρά να έχω στο γραφείο και σε λίγη ώρα. Και συνομιλήσαμε λίγο εδώ και μας έδωσε και αυτός κουράγιο και στους ιδιοκτήτες εδώ, αλλά είπε ότι είναι σίδερα. Οι ανθρώπινες ζωές είναι αυτό που είναι πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα να έχουμε δύναμη και υγεία. Και κύριε Κουρατζίδη, μιλήσατε με τον ίδιο τον κύριο Τσάμι? Με τον Βασίλη, με τον γιο. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Απόγνωση. Μιλάμε για ολική καταστροφή, δεν υπάρχουν λόγια. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν λόγια. Δίνουν κάποια πρώτη εξήγηση, ίσως ή η πυροσβεστική που είναι εκεί, αν μπορεί να κάνει πρώτη εκτιμήσει, αν μιλήσατε? Δεν υπάρχει έτσι κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ακόμη το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής. Θα έρθουν και κάποιοι εκτιμητές, κάποιοι πραγματογνώμονες, ώστε να εκτιμήσουν την κατάσταση και να βγει ένα έτσι επίσημο πόρισμα. Περιμένουμε λοιπόν πραγματικά τις επίσημες ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα και η βεβαιακή περιοχή και η όλο το... και είναι τα έφλεκτα υλικά τα οποία είναι μέσα στο σωρό των μπάζων. Έρχεται και κάποια ενίσχυση, αν μάθαμε σωστά, και για την πυροσβεστική από άλλους νομούς? Είναι εδώ αρκετά οχήματα της πυροσβεστικής. Υπάρχει, η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχει, έχει ενίσχυση και από... Μάλιστα. Και από διπλανούς νομούς είναι και το υδροφόρα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Ναι. Υπάρχουν μηχανήματα του Δήμου
για να συνδράμουν όσο μπορούν. Μάλιστα. Κύριε Τατσούλη, εικόνα καταστροφή, απόγνωση, δυστυχώ. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Να ευχηθούμε αυτή τη στιγμή και να ελπίσουμε να είναι το τελευταίο κακό που συμβαίνει εδώ πέρα στην περιοχή μας. Πραγματικά η Καστοριά μετράει πάρα πολύ άσχημες πληγές, πραγματικά. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε και για ό,τι νεότερο τα ξαναλέμε για αυτή την απίστευτη ιστορία σήμερα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.